τη μόνο με ομόφωνη απόφαση για δύο λεπτά όλων των παρατάξεων. Ο κ. Παλασόπουλος θέλει κάτι να συμπληρώσει. Αν δεν έχετε αντίρρηση, οκ. Okay. Εάν έχετε αντίρρηση, δεν θα του δώσω το λόγο. Ωραία. Ορίστε, για 2-3 λεπτά, κ. Παλασόπουλο. Δουλεύει εδώ. Ακούγεται. Να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο για τη δυνατότητα που μου δίνει να σας ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και δύναμη και να είναι το 2011 αυτοδιοικητική και από ό,τι φαίνεται θα χρειαστούν και οι αγώνες. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν ήμουν την ώρα που ξεκίνησε το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά υπήρξε μια έκτακτη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και γι' αυτό υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Η σημερινή παρουσία που αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή είχε να κάνει προκειμένου και να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που υπάρχουν στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά πιστεύω και σαν το τρίτο βάθμιο, θα έλεγα, συνδικαλιστικό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης, και θα πρέπει μέσα από μια κουβέντα που πρέπει να γίνει να τοποθετηθεί και στις εξελίξεις αυτές. Η ενημέρωση που είχαμε εμείς και κανένας δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει σήμερα με δηλώσεις εχθές του Υπουργού Εσωτερικών στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky είναι ότι υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση. Τη στιγμή που υπάρχει ανακοίνωση του κ. Φιωτάκη πριν από λίγες ώρες ότι δεν υπόγραψε καμία προγραμματική σύμβαση. Άρα θα πρέπει να μου πείτε. Δεν υπόγραψε. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του ενιαίου συνδέσμου και βέβαια θεωρώ ότι με τέτοιες διαδικασίες αδιαφανείς, εγκρυπτό και χωρίς να συγκροτηθούν τα συλλογικά όργανα, δεν μπορούσε να υπογράψει. Και εμάς είναι άξιον απορίας πώς στις 21, στις 23, στις 27, στις 30 δεν συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ενιαίου συνδέσμου και ξαφνικά βρέθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή και ποιος την αξιοδότησε να υπογράψει. Βέβαια, όλα αυτά αν τα συνδυάσουμε με την απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος κυρίας Μπριμπίλη, όπου τελικά επιλέγει τη μέθοδο της βιοξήρασης, τις χρησινές δηλώσεις του Υπουργού ότι θα πάμε με μέθοδο παραχώρησης, δηλαδή με σύμβαση παραχώρησης, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πλέον φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουμε επιλέξει την πιο δαπανηρή τεχνογνωσία, η οποία είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον, για τη δημόσια υγεία και για την οικονομία. Είναι συγκεκριμένοι αυτοί που έχουν αυτή την τεχνογνωσία και εφόσον πάμε με τη σύμβαση παραχώρησης, αντιλαμβάνεστε ότι για τα επόμενα 25 χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση εγχωρεί μια βασική της αρμοδιότητα και υπογράφει προγραμματική σύμβαση με έναν πρώην Γενικό Γραμματέα της Κρατικής Περιφέρειας, ο οποίος δεν υπάρχει την πρώτη πρώτου. Η οποία τι λέει αυτή, δεν θέλει, για πες τη μάθηση, να την καταλάβω, γιατί δεν ξέρω. Δεν την ξέρεις εσύ, για τι λέει. Λέει, καταρχήν, εμάς φτάσανε από το διάστημα, εμάς από το διάστημα της 21 Δεκεμβρίου μέχρι τις 27, κάθε μέρα όπως το καλοκαίρι, τα ξέρεις Γιώργο, μας ήρθαν 4 σχέδια. Προγραμματικών συμβάσεων. Κάθε φορά που αντιδρούσαμε και αντιδρούσε πιστεύω και ο ενιαίος σύνδεσμος. Η ουσία της προγραμματικής σύμβασης είναι ότι ο σύνδεσμος, ενώ το καλοκαίρι παλέψαμε και η Τέρτινα και ο σύνδεσμος να αναλάβει την ευθύνη της κατασκευής ο φορέας, εγχωρεί αυτή την αρμοδιότητα στην περιφέρεια. Την κρατική περιφέρεια. Είναι με την κρατική περιφέρεια. Όταν από πρώτη πρώτου δεν υπάρχει κρατική περιφέρεια. Γι' αυτό λέω αυτή η σπουδή και κάτω από το τραπέζι να διαθέτει. Και βέβαια, αν πάρουμε υπόψη, γιατί με διακόψατε, ότι βγήκε η Πυρμπύλη και λέει ότι δίνει τους όρους τους περιβαλλοντικούς χωρίς να τους έχει κρίνει. Επειδή γράφονται πρακτικά η κυρία Μπερμπίλη. Υπουργός, η κυρία Μπερμπίλη. Λοιπόν, ενώ δίνει τους όρους περιβαλλοντικούς για το εργοστάσιο των 700.000 τόνων στη Φυλή, χωρίς να το έχει κρίνει το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Αττικής, όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Αυτή η σπουδή φαίνεται ξεκάθαρο ότι επιλέγεται η μέθοδος της βιοξήρασης. Αφού προβλέπεται στην ταραχώρηση η συγκεκριμένη τεχνολογία, η συγκεκριμένη διαδικασία, ή εικάζεται.
κάτσετε, εδώ φαίνεται με τις δηλώσεις που... Η μελέτη που έχει κάνει ο Έσνα, για λόγους που καταλαβαίνετε και νομίζω ορθώς, περιλαμβάνονται μέσα όλες οι τεχνολογίες. Και από εκεί και πέρα η κυβέρνηση θα επέλεγε τη διά. Βεβαίως τώρα σε αυτό που λέει ο κ. Παλασόπουλος έχει δίκιο, διότι δεν έγινε, δεν ξέρω, συνεδρίαση η υπουργική και κατέληξε στη διοξείδωση. Ήταν μια τοποθέτηση τη κ. Πυρπίλη. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι τελική απόφαση ή είναι άποψη τη κ. Πυρπίλη. Αυτό η ουσία δεν είναι που καταλήγει. Η ουσία είναι ότι έχει γίνει προηγούμενα και οι μεθοδεύσεις που γίνονται. Διότι αφήνει ανοιχτό η κυβέρνηση και λέει ότι θα πάει σε μια δημόσια διαβούλευση όπου λέει τις μεθόδους θα τις επιλέξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο το Υπουργείο Περιβάλλοντος έρχεται χτες και επιλέγει και δίνει περιβαλλοντικούς όρους για εργοστάσιο 700.000 τόνων στη Φυλή, γιατί εδώ πιστεύω ότι είμαστε έμπειροι όλοι και ξέρουμε τι γίνεται. Και όταν μιλάμε για τα εργοστάσια των 700.000, όσοι έχετε ασχοληθεί, μας οδηγεί στη διοξείδωση, η οποία είναι αντίθετη με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανακύκλωση. Ουσιαστικά την πετάει απ' έξω την ανακύκλωση, όταν θα ανακυκλώνεται μόνο το 1,5%. Ξέρουμε ποιοι έχουν αυτή την τεχνογνωσία και την προωθούν και ξέρουμε πολύ καλά ότι αν σήμερα ο τόνο είναι 42 ευρώ με τα αντισταθμιστικά ωφέλη, θα ξεπεράσει τα 150 χωρίς την καύση, γιατί πρέπει να πάμε στην καύση, και χωρίς να έχουμε προβλέψει που θα γίνουν οι χιτά για τα επικίνδυνα απόβλητα της καύσης. Αυτά είναι η πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να μην να κλείνει και να λέει που φαίνεται ή που δείχνει. Θα πρέπει, επειδή το ξέρει πολύ καλύτερα το ζήτημα, να τοποθετηθεί. Και αυτή θα ήταν η παρέμβασή μου και ζητάω συγγνώμη και πάλι. Σητώ από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΓΕ. Και αν δεν μπορεί σήμερα σε μια επόμενη συνεδρίαση να πάρει θέση συνολικά για το ζήτημα αυτό. Δεν μπορούμε δηλαδή να εγχωρούμε το 2011 που μιλάμε ότι είναι εποχή του Καλλικράτη, να τρέχουμε εμείς οι ίδιοι να δίνουμε την αρμοδιότητα και ουσιαστικά να εγχωρούμε συνδυότητες και να επιβαρύνουμε περίοδο οικονομικής κρίσης τους δημότες με τριπλάσια και τετραπλάσια δημοτικά τέλη. Κύριε Πρόεδρε, υπερβήκαμε κατά πολύ το δίλετο. Όχι, ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως η ΚΕΔΓΕ, σας υπενθυμίζω, σε ανίποτο χρόνο με πρωτοβουλία του προκατόχου μου έχει ασχοληθεί με το θέμα. Βεβαίως τα πράγματα αλλάζουν, εξελίσσονται. Μπορεί εκείνη η μελέτη να πρέπει να προσαρμοστεί. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω για λόγους θεσμικούς δικούς μας. Πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην ΤΕΤΝΑ. Να ασχοληθεί η ΤΕΤΝΑ και ευχαρίστως μετά εμείς δεν πρέπει να έχουμε καπέλο εμείς πάνω από την τοπική ένωση ή την περιφερειακή που θα την καταστήσει η Δήμαρχη. Προσωπικά τις απόψεις μου τις ξέρετε, αλλά τώρα εδώ δεν είναι θέμα. Και κάτι άλλο που θέλω να τοποθετήσω, να πω γιατί βλέπω τον κύριο Χάρδα απέναντι, πρέπει ή να πάρουμε και μια απόφαση και μην κάσονται οι κυβερνήσεις. Ή τηρούνται οι νόμοι, δεν τηρούνται οι νόμοι. Καλλικράτης είναι σαφής. Λέει από 1η-1η του 2011 ουδέν ιδιωτικό αυτοκίνητο από κομιδής απορριμμάτων μπαίνει απάνω στη βοματερή. Ο άνθρωπος πήγε να εφαρμόσει στις 3 Ιανουαρίου αυτό που ο νόμος λέει, να μην σας πω τι υπέστη. Και τι πιέσεις υπέστη, από ποιους έφερε και εκείθε. Λοιπόν, ή ας δώσει παράταση όπως είχε κάνει ο Παυλόπουλος που είχε δώσει γιατί προϋπήρχε αυτό. Η οποία παράταση έλεγε 31/12 για να είναι νόμιμος καθώς, αλλά δεν μπορεί όταν δεν υπάρχει παράταση να εγκαλείται γιατί πάει να εφαρμόσει τον νόμο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Αδείο σας. Ευχαριστούμε.